Ένα υπέροχο γκολ και πήραν το προβάδισμα στο σκορ με τον Γκόμες στο 68. Οι γηπεδούχοι ήταν για μία ακόμη φορά άτυχοι στο 84, όταν η κεφαλιά του Ντόλμπερκ χτύπησε στο δοκάρι. Η ισοφάριση ήρθε στο 89 με ασύλληπτο πτύγμα φάουλ του Κώστα Φραντζέσκου που είχε μπει αλλαγή ελάχιστα λεπτά νωρίτερα. Η ψυχολουσία ήρθε στις καθυστερήσεις καθώς η άμυνα του ΠΑΟ καβράνισε, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Ρονάλντο και χάρισε μία σπουδαία νίκη στους αετούς της Λισαβόν. Τώρα, αν δεν τελικά ποιος θα εκτελέσει, ο Μαραγκός απευθείας. Και το 1-1, αυτή η απίθανη εκτέλεση φάουλ από τον Σπύρο Μαραγκό και το παιχνίδι πλέον ξεκινάει από την αρχή ξανά. Ο Σπύρος Μαραγκός με αυτό το δεξί υπέροχο σουτ θα στείλει την μπάλα στο δεξιό παραθυράκι του Έγκυε, που ήταν και αυτός αδύνατο να αντιδράσει, και στο 20, στο 30 που πλησιάζουμε λεπτό, ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-1 και πλέον όλα ξεκινάνε από την αρχή εδώ. Ο 32χρονος, ο Σπύρος Μαραγκός, εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση του, το υποαδειγματική εκτέλεση φάουλ από τον Σπύρο Μαραγκό, ακινητοποίησε θα λέγαμε τον Έγκυε, που απλά έμεινε να παρακολουθεί την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας. Το βλέπουμε εδώ ξανά από μια ακόμη κάμερα το σουτ. Η μπάλα κάνει την καταμέτωπη που θα βγάλει αριστερά για το Σάμπρο. Έχει χώρο ο Αιγύπτιος να κινηθεί. Ο Σάμπρο θα αποφύγει τον αντιπάλο δεύτερο και θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, σωστά καταλογίζει ο Ολλανδός διαιτητής. Πολύ καλή διαιτησία εδώ, 403 λεπτό. Προηγούμενο σημείο που έστειλε του Ένκε, που έμεινε απλά να παρακολουθεί την μπάλα. Μακάρι να γίνει αυτό και στη φάση αυτή ενώ συμπληρώνουμε το 405. Το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι λέγαμε λοιπόν εδώ πέρα του φάουλ, ενώ οι Πορτογάλοι περίμεναν το φάουλ θα εκτελέσει ο Μαραγκός, ο Σάμπρι έστειλε την μπάλα, πήρε αυτός φορά και ενώ εκεί περίμεναν το εκτελέσει ο Μαραγκός, έκανε αυτό το υπέροχο για μια ακόμη φορά αριστερό σουτ. Και ο Ένκε στάθηκε αυτή τη φορά παρά την προσπάθειά του. Εδώ βλέπουμε ξανά 405 λεπτό. Ο Σάμπρι με αυτό το υπέροχο αριστερό σουτ. Για μια ακόμη φορά το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ένγκε αδύνατο να αντιδράσει παρά την εκτείναξη του. Βρήκε την μπάλα βέβαια με τα ανάκριτα δακτύλων του, όμως το σούζ ήταν τόσο καλό. Η κατάρα των πέναλτι χτύπησε και πάλι τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά βλέπετε ουδέποτε στην ευρωπαϊκή του ιστορία έχει καταφέρει να προκριθεί με τη διαδικασία της εσχάτης των ποινών. Έτσι λοιπόν, παρά την περηφανή νίκη του στη Λισαβόνα 2-1 κόντρα στην θρυλική Μπενφίκα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε χάσει με το ίδιο σκορ στη Θεσσαλονίκη, αποκλείστηκε στα πέναλτι.